Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κορυφώνονται οι διεργασίες για την επιλογή του Πρωθυπουργού, του προσώπου που θα αναλάβει το αξίωμα, καθώς και για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης λίγο πριν συγκληθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου ήταν προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. Από τη Νέα Δημοκρατία επισημαίνεται ότι έχουν αρθεί επιφυλάξεις για συμμετοχή πολιτικών συλλεχών της νέα κυβέρνηση, γεγονός που οδηγεί το δρόμο των εξελίξεων. Σύμφωνα με το Βήμα, υπάρχει καταρχήν συμφωνία του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά στο πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που όμως δεν επιβεβαιώνονται επίσημα, υπήρξε επικοινωνία του Γιώργου Παπανδρέου με τον Λουκά Παπαδήμο. Μιλώντας στον Αντένα, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μιχελάκης, δήλωσε σχετικά: «Το θέμα του Πρωθυπουργού πρέπει να κλείσει άμεσα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις» και πρόσθεσε ότι στη νέα κυβέρνηση θα συμμετάσχουν και πολιτικά στελέχη του κόμματος. Παράλληλα, πληροφορίες από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρουν ότι έχουν αρθεί και οι αντιρρήσεις σχετικά με την ημερομηνία της διεξαγωγής των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία επιθυμούσε κάλπες στις 19 Φεβρουαρίου. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, στη διάρκεια του οποίου αναμένεται να ζητηθούν οι παραιτήσεις των Υπουργών για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να υποβάλει την παραίτησή του στον Κάρολο Παπούγια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην Αθήνα θα είναι από την Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μεταφέροντας την επιστολή του Ταμείου με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκταμείευση της έκτης δόσης και τη συμμετοχή του Ταμείου στο νέο δανειακό πρόγραμμα. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι βολιδοσκοπήθηκε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος. Συγκεκριμένα είπε: «Παρακολουθώ χωρίς να έχω όλες τις λεπτομέρειες, είμαι σε συσκέψεις. Ναι, γνωρίζω ότι κυκλοφορούν φήμες. Επίσημη πρόσκληση που να έχει έρθει εξ επισήμων χιλέων να μου προτείνει δεν έχει υπάρξει. Πριν γνωρίσω ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς είναι εκείνο το οποίο μου προτείνεται, πιο συγκεκριμένα δεν μπορώ να τοποθετηθώ». Πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Κώστα Κιλτίδη, να ακούσουμε ένα πολιτικό σχόλιο από τον κύριο Κιλτίδη. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη και σε εσάς. Και ιδίως στους συμπατριώτες μας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα είναι μάταιο να επαναλάβω, ξέρετε, μια εύκολη κριτική η οποία δεν ωφελεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν μπορώ όμως παρά να μην ταυτιστώ, να μην ενσωματώσω μέσα μου την κραυγή πλέον των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι και ανήκουν στον αστικό χώρο, τον ευρύτερο αστικό χώρο, αυτού του αστικού δημοκρατικού πολιτεύματος, mm-hmm. που πλέον δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι σε ποιους ανθρώπους έχουν εμπιστευτεί την τύχη τους. Δηλαδή ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε την κατάντια μας. Είναι δυνατόν να διαχειριστούν τη λαμπρότητα ή τα ένδοξα? Η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Δύο αρχηγοί κομμάτων, πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, επί δύο ημέρες θέλησαν ο ένας μάλλον περισσότερο, γιατί ο πρωθυπουργός ούτως ή άλλως φαινόταν ότι το έχει πάρει απόφαση, να εμφανιστούν ως οι κυρίαρχοι της δύναμης της πολιτικής, ότι όλες οι άλλες οι δυνάμεις δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Έκαναν με τα μεσονύκτιες συναντήσεις ο Θεός να τους κάνει των στελεχών τους. Και κατόπιν, όταν είδαν το αδιέξοδο και την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας, εξουσιοδότησαν τον Πρωθυπουργό να κάνει δήθεν κύκλους επαφής. Αυτή στιγμή ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος νουνεχής και σόφρον είχε δηλώσει ότι με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχει στο εγχείρημα, διακριτικά απεχθεί για να μην θεωρηθεί αναξιοπρεπής. Ναι. Ποιο πόστο πρότεινε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Καρατζαφέρη, γνωρίζετε? Προσέξτε τώρα, αυτά τα πράγματα νομίζω είναι παραπολιτική και δεν είναι πολιτική. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υφίστανται μείζωνα ζητήματα. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός επί 1,5 χρόνο ζητάει συνεχώς να γίνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με σχεδιασμό εθνικής ενότητας, mm-hmm. για την ανάγκη της σωτηρίας της πατρίδος, δηλαδή αυτό που λέγαμε κυβέρνηση σωτηρίας. Δεν μιλούσαμε για μια κυβέρνηση διαχειριστών της όποιας στόχιας του ελληνικού λαού. Μιλούσαμε για μια μάχη που πρέπει να δοθεί. Mm-hmm. Διεκδικητική, με όλες τις δυνάμεις και αν το θέλετε και πιστική, με πειθό, προς όσους Έλληνες πολίτες ήθελαν να συνταχθούν διαμέσου των κομμάτων τους σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι δυνατόν να προκαθορίζεται χρόνος εκλογών
Επομένως, ζούμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ενώ διακηρύττουμε ότι έχουμε ύψιστα να διαπραγματευτούμε. Αν διαπραγματευτούμε. Ξεχάστηκε και αυτή η λέξη πλέον. Mm-hmm. Και μάλιστα θα υπογράψουν. Η διαδικασία αγγίζει πλέον τα όρια όχι της εθνικής κυριαρχίας, τα όρια της εθνικής ανεξαρτησίας. Γιατί στην Ελλάδα χάσαμε το νόημα των λέξεων. Δεν είναι εθνική κυριαρχία του να διαβουλεύομαι εγώ με όλους τους συναρμοδίους πολιτικούς και πολίτες για την πατρίδα μου. Έχει να κάνει με γνωρίσματα εθνικής ανεξαρτησίας πλέον. Η εθνική κυριαρχία και εδώ πρέπει να λεχθούν στο λαό. Προφανώς και έχει εκχωρήσει η ελληνική πατρίδα όταν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συμμετέχει στην Ευρωζώνη και όταν συμμετέχει σε όργανα. Είναι προφανές για να εξηγηθούν στους Έλληνες πολίτες και να μπορέσουμε να συνονοηθούμε. Τι ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός είναι ξεκάθαρος. Mm-hmm. Υπάρχουν αδιαπραγμάτευτα, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Mm-hmm. Οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν μπορούν πλέον να αυξηθούν περισσότερο. No. Δεν αντέχει πλέον η υπερηφάνεια και η στοιχειώδης αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών. Δεν θέλουμε ρακένδυτους πολίτες σε μια καταδυναστευμένη χώρα. Για να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν αγγίζουμε τα όρια του λαϊκισμού, αγγίζουμε τα όρια της εθνικής υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί και ύστερα προφανώς η εθνική κυριαρχία, πέραν των εκχωρήσεων που έγιναν από διεθνείς συμφωνίες, δεν πρέπει να προχωρήσει περισσότερο. Προφανώς και το ξεπούλημα αυτής της πατρίδος δεν πρέπει να γίνει, των περιουσιακών στοιχείων, να γίνει με όρους, θα τολμούσαν από σύγχρονους, ξέρετε, αγοράς συγκεκριμένης και διερεύνησης. Και από εκεί και ύστερα να θυμηθεί και ο κύριος Σαμαράς και όσοι ρίχναν δάκρυα κροκοδίλια, ότι είναι μείζον θέμα πλέον για την πατρίδα η διάσταση της ηθαγενείας και των λαθρομεταναστών σε αυτόν τον τόπο. Αν θέλουμε να γίνουμε ξανά μια χώρα που χάρισε τα πάντα σε αυτό που λέγεται Ευρώπη και δυστυχώς αυτή τη στιγμή καταντά να ζει σε ηλαροτραγωδία και να χλεβάζεται από τους εταίρους μας. Κύριε Κλητήδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να επιστρέψετε από την Αθήνα για να έρθετε να τα πούμε και από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον Κώστα Κλητήδη. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε σημαντική επαναχώρηση, μεταφέροντας τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών πέραν της 19ης Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα φέρεται να συμφωνεί να μετέχουν στελέχη στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ικανοποιώντας δύο βασικούς όρους που είχε θέσει ως προϋπόθεση για να ανάλαβει το αξίωμα του Πρωθυπουργού ο Λουκάς Παπαδήμος. Καλά πληροφορημένες πηγές εμφανίζουν τους κύριους Γιώργο Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά να έχουν συμφωνήσει τις τελευταίες ώρες στο πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει διαφοροποιήσει τις τάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη την αξίωση του Eurogroup για την συνυπογραφή δεσμευτικής επιστολής για την εφαρμογή της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου από τα δύο μεγάλα κόμματα. Πάντως, στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο έχει επιβάλει σιγιά σειρμάτου από το πρωί σχετικά με την ανακοίνωση του ονόματος του νέου Πρωθυπουργού κοινής αποδοχής και τη συνθέσεως της νέας κυβέρνησης. Γραπτή εγγύηση, όπως είπαμε, από τα δύο μεγάλα ελληνικά κόμματα στην οποία θα δεσμεύονται για τους όρους της συμφωνίας του Eurogroup, ζητά η Κομισιόν, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ και ο Επίτροπος Όλι Ρεν. Ο Επίτροπος τόνισε πως εφόσον υπάρξουν δεσμεύσεις για το πακέτο διάσωσης, η έκτη δόση θα μπορεί να εκταμιευτεί, συγγνώμη, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Λέγοντας μάλιστα πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί ενημερώθηκαν εκτενώς από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τις εξελίξεις στην Αθήνα, ο κ. Γιούνκερ ανέφερε πως οι Βρυξέλλες καλωσορίζουν τη δέσμευση της Αθήνας για κυβέρνηση της συνεργασίας. Ωστόσο, τα κόμματα από τα οποία θα προκύψει η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν στο χαρτί πως οι όροι της συμφωνίας θα τηρηθούν πιστά. Περιμένουμε από την καινούργια κυβέρνηση που θα σχηματιστεί να δεσμευτεί εγγράφως πως θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις, υπογράμμισε και ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας αμέσως μετά τον λόγο. Με αυτή την προϋπόθεση, συνέχισε ο Φιλανδός Επίτροπος, θα υπάρξει συνάντηση αξιωματούχων του Eurogroup με τις ελληνικές αρχές, είτε διαζώσεις είτε τηλεδιάσκεψη, ώστε η Τρόικα να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες και να εκταμιευτεί η επόμενη δόση εντός του μήνα. Στη δήλωση μετά το Eurogroup, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιβεβαίωσε πως όταν επιβεβαιωθούν και εγγράφως οι δεσμεύσεις της χώρας, αμέσως μετά η Τρόικα θα έρθει στην Αθήνα για τις αναγκαίες διαβουλεύσεις που οδηγούν στο νέο πρόγραμμα. Αρκετοί Ευρωπαίοι Υπουργοί είχαν προειδεάσει νωρίτερα πως δεν θα θεωρούσαν επαρκείς τις προφορικές δεσμεύσεις της Αθήνας, αλλά θα χρειάζονταν γραπτή εγγύηση από τα ελληνικά κόμματα. Η Αυστριακή Υπουργός Μαρία Φέκτερ είχε αναφέρει ξεκάθαρα προσερχόμενη στο Eurogroup πως μόνο αφού έχουμε γραπτή διαβεβαίωση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εκταμίευση της δόσης.
Θα ζητήσουμε από τις πολιτικές δυνάμεις να δεσμευτούν στην πορεία των μεταρρυθμίσεων και να αναλάβουν και γραπτά αυτή τη δέσμευση και πως θα αρχίσουν άμεσα την εφαρμογή τους χωρίς να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι εκλογές, είχε πει η κυρία Φρέκτερ. Δεν σας άκουσα από το κοντρόλ. Ο κύριος Μάιτας, ο εκπρόσωπος τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Θεσσαλονίκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για ένα σχόλιο από τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σας ακούω. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τη δέσμευση που ζητάνε οι Ευρωπαίοι, κύριε Μάιτα. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για μια κυβέρνηση του μαύρου μετόπου. Μιλάμε για την κυβέρνηση που θέλει η άρχουσα τάξη της Ελλάδας, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες και οι Ευρωπαίοι μαζί τους, η οποία καλείται να περάσει την δανειακή σύμβαση, μέτρα ενάντια στον εργαζόμενο λαό, στα φτωχά λαϊκά στρώματα, μέτρα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι σήμερα. Θα οδηγήσουν πραγματικά τον κόσμο στην ανέχεια, θα τον πάνε πολλά χρόνια πίσω σε σχέση με το ιδιωτικό του επίπεδο. Εμείς θεωρούμε ότι μπροστά σε αυτά δεν πρέπει ο κόσμος να τρομοκρατηθεί, δεν πρέπει να τσιμπήσει στα ψεύτικα διλήμματα τα οποία βάζουν, γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή συζήτηση με τις δεσμεύσεις που θέλουν από τα κόμματα, είναι και η χθεσινή συζήτηση για το αν θα είμαστε μέσα ή έξω από το ευρώ, μέσα ή έξω από την ευρωζώνη και ούτω καθεξής. Εμείς λέμε χρειάζεται να αποδυναμωθούν αυτά τα κόμματα της πλουτοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα που τους στηρίζουν σε αυτή την πολιτική και που είναι συνοδοιπόροι μαζί τους, το ΛΑΟΣ, το ΔΣΥ κτλ. Και σε αυτή την κατεύθυνση να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, να δυναμώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο πρέπει να σταθεί στα πόδια του, να γίνει ακόμα πιο δυνατό για να μπορέσει να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Ο λαός λοιπόν πρέπει να δυναμώσει τον αγώνα του, την πάλη του, γιατί έρχονται πολύ πιο δύσκολες ημέρες μπροστά του. Κύριε Μαΐτα, ακούσαμε την κυρία Παπαρίγα χθες στη συνέντευξη τύπου να χαρακτηρίζει βεβαίως η κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει από αυτή τη συνεργασία ως κυβέρνηση μαύρου μετόπου. Ζήτησε από τους εργαζόμενους να τη ρίξουν αυτή την κυβέρνηση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν την ακούσαμε όμως να ζητά εκλογές. Τι κάνω λάθος? Εμείς το λέμε καθαρά. Πρώτα απ' όλα, για μας οι εκλογές δεν είναι το Α και το Ω. Οι εκλογές είναι άλλη μία μάχη, όπως είναι η μάχη μιας απεργίας ή η μάχη μιας μεγάλης κινητοποίησης. Λέμε να αποδυναμωθούν αυτά τα κόμματα. Και αυτά τα κόμματα θα αποδυναμωθούν και στις εκλογές, οποτεδήποτε και γίνουν αυτές, και τώρα να γίνουν εκλογές. Δεν λέμε όχι, αλλά δεν είναι το πρωτεύον για μας. Μέσα από το εργατικό λαϊκό κίνημα, με τους αγώνες που πρέπει να μπουν μπροστά. Να πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι η όλη κατάσταση που υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες ήρθε μετά την πολύ μεγάλη και επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση την 48ωρη που έγινε από τις προηγούμενες εβδομάδες. Και τις συγκεντρώσεις τις μεγάλες που έγιναν και στο Σύνταγμα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάτε για τις 18 πόλεις και 19 Οκτωβρίου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά από αυτές τις κινητοποίησεις, όταν το εργατικό λαϊκό κίνημα μπήκε μπροστά, έδωσε την κατεύθυνση για μια άλλη πολιτική, για την πάλι για τη λαϊκή εξουσία, για τη λαϊκή οικονομία, μαζί με το εργατικό ταξικό κίνημα. Αυτά ήταν που δώσανε το ένδοσμα για να αποχωρήσουν και τέτοιες διεργασίες, διότι φαίνεται ότι το αστικό σύστημα δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση, δυσκολεύεται και θέλει να βρει τρόπους και διεξόδους. Το λένε και οι ίδιοι άλλωστε. Από το πρωί, αν ακούγατε στη τηλεόραση, όλοι λένε πώς ο κόσμος θα μπει σπίτι του, πώς ο κόσμος θα φύγει από τους δρόμους, θα σταματήσει τις κινητοποίησεις, θα σταματήσει την αντίσταση, το να μην δέχεται τους νόμους που περνάνε. Αυτό θέλουν να χτυπήσουν. Εμείς λοιπόν λέμε αποδυνάμωση αυτών των κομμάτων, αποδυνάμωση αυτής της κυβέρνησης να πέσει τώρα, με ταυτόχρονη όμως ενδυνάμωση του εργατικού λαϊκού κινήματος, με πάλι από το κίνημα για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μονομερής, να μην πληρώσουμε το χρέος μονομερός, για λαϊκή εξουσία που είναι ο μόνος δρόμος που έχει σήμερα. Τη διακυβέρνηση της χώρας ποιος θα την αναλάβει, κυρία Μάιτα? Ορίστε. Τη διακυβέρνηση της χώρας ποιος θα την αναλάβει? Είπατε να αποδυναμωθούν τα μεγάλα κόμματα, είπατε να δυναμώσει ο λαός, να δυναμώσει το ΚΚΕ. Τη διακυβέρνηση της χώρας ποιος θα την αναλάβει? Τι λέει το ΚΚΕ? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει ο λαός να μπει στο προσκήνιο. Η κυβέρνηση σημερινή είναι η κυβέρνηση των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγάλων επιχειρηματιών και ούτω καθεξής. Άλλωστε φαίνεται και από τη συζήτηση που γίνεται για τον ποιο θέλουν να βάλουν πρωθυπουργό. Δεν είδαμε να θέλουν κανέναν εργάτη. Από αυτούς τους ανθρώπους βάζουν. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει ο λαός να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Ο λαός μπορεί να διοικήσει, ο λαός μπορεί να ασκήσει μια άλλη πολιτική την οποία χρειάζεται το τόπο σήμερα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το αστικό σύστημα.
Το ζήτημα είναι τι οικονομία χρειαζόμαστε σήμερα. Μια οικονομία με κοινωνικοποιημένα τα βασικά μέσα παραγωγής. Αυτό είναι το βασικό. Τι εξουσία χρειαζόμαστε, μια λαϊκή εξουσία. Mm-hmm. Σήμερα την εξουσία την έχει η αστική τάξη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφορετική εξουσία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κύριε Μάιτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΚΚΕ Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πανώ στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ανήρτησαν το πρωί μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ με σύνθημα «Σταματήστε τις κυβερνήσεις των τραπεζιτών. Τα μέτρα λιτότητας είναι το πρόβλημα και όχι η λύση», γραμμένο στα αγγλικά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου 100 μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι φοιτητές, μπήκαν μεμονωμένα στον αρχαιολογικό χώρο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και ξαφνικά έβγαλαν το πανό και το κρέμασαν. Μετά από περίπου μισή ώρα κατέβασαν το πανό, ωστόσο τα άτομα παρέμειναν συγκεντρωμένα στο σημείο. Συλλαλητήριο στις 6 το απόγευμα της 5ης στην Ομόνια διοργανώνει το ΠΑΜΕ, αντιδρώντας στις ραχδαίες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ψηφίσουν πρώτα τη νέα συμφωνία και τα νέα βάρβαρα μέτρα ως το 2030 και μετά να πάνε σε εκλογές, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, ζητώντας άμεση προσφυγή στις κάλπες. Ο εκβιασμός και η απειλή ότι διαφορετικά δεν θα μας δώσουν την έκτη δόση δεν πρέπει να περάσουν. Μετά από 2 μήνες θα μας εκβιάζουν πάλι με νέα αντιλαϊκά μέτρα και μνημόνια για να μας δώσουν την 7η, την 8η και οι εκβιασμοί τους δεν έχουν τέλος, τονίζει στη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, χαρακτήρισε τη νέα κυβέρνηση που αναμένεται να ανακοινωθεί κυβέρνηση μαύρου μετόπου και κάλεσε τον λαό να συσπηρωθεί για να τη ρίξει άμεσα. Αλλάζουμε θέμα. 11 άτομα ηλικίας 23 έως 47 ετών συνελήφθησαν στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης διότι έπαιζαν παραλλαγή του τυχερού παιχνιδιού πόκερ σε καφετέρια. Κατά την έφοδο των αστυνομικών της ασφάλειας κατασχέθηκαν τραπουλόχαρτα και 347 μάρκες που αντιστοιχούν σε χρηματικό ποσό 7.063 ευρώ ενώ από το κατάστημα κατασχέθηκε χρηματικό ποσό 945 ευρώ. Όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο καφέ λειτουργούσε παράνομα καθώς είχε σφραγιστεί με την απόφαση του Δήμου. Την ίδια ώρα, επιτίδη εξαπάτησαν ηλικιωμένη γυναίκα στην Κατερίνη, αποσπώντας τις 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, δύο άγνωστοι, προσποιούμενοι τους εφοριακούς, πλησίασαν την 84χρονη και με το πρόσχημα οφειλών της προς την εφορία, την έψαν να τους παραδώσει το παραπάνω χρηματικό ποσό. Οι δράστες αναζητούνται, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας της Κατερίνης. Σε μείωση της τάξης του 7,5% στα δημοτικά τέλη προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που ενέκρινε προαναπροσαρμογή των τελών που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η διοίκηση πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε μείωση των τελών που θα πληρώσουν οι πολίτες για το 2012, αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου για να είναι απόλυτα συνεπείς στις προεκλογικές εξαγγελίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης παραμένει ίδια, δηλαδή 1,70 ευρώ την ώρα. Παράλληλα, ίδια παραμένουν τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα, ενώ κατά 10% μειώνονται τα τέλη για τα κημητήρια. Λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων και στη Β' Δημοτική Ενότητα στα Δυτικά της Θεσσαλονίκης ζητάμε απόφαση του το τοπικό συμβούλιο, αίτημα που έγινε δεκτό από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Πρόταση του τοπικού συμβουλίου που είχε εγκριθεί ομόφωνα είναι η λαϊκή αυτή αγορά να λειτουργήσει στην οδό Αγίου Νέστορος, όπου υπάρχει ένα άνοιγμα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει πάγκους με παραγωγούς. Εκτός αυτού, πρότασή μας είναι να λειτουργήσει στην πλατεία Αδελφών Μανιάκη και αγορά παλαιών αντικειμένων, προσθέτει, μιλώντας στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος, η πρόεδρος της δεύτερης δημοτικής κοινότητας, Χιονία Δαμ Καρυπίδου. Το πράσινο φως για να προχωρήσουν και τα δύο αιτήματα έδωσε και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που συνεδρίασε υπό τον αντιδήμαρχο Ανδρέα Κουράκη. Εν λόγω αγορά των βιολογικών προϊόντων θα είναι πάντως η δεύτερη που θα λειτουργήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αφού ήδη προχώρησε η διαδικασία για πρότυπη αγορά βιολογικών προϊόντων στο πεδίο του Άρεως μία Δευτέρα κάθε μήνα. Εκτεταμένο φαινόμενο στην κεντρική Μακεδονία είναι η παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό. Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Πέλλας έχουν εντοπιστεί συγκεντρώσεις του επικίνδυνου στοιχείου χωρίς προς το παρόν να υπερβαίνουν το όριο και χωρίς να αποδίδονται σε βιομηχανική ρήπανση. Το εξασθενές χρώμιο που ευθύνεται για καρκινογενέσεις είναι από τα πλέον επικίνδυνα στοιχεία με δραματικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με έρευνες και μετρήσεις που έχουν γίνει σε γεωτρήσεις για πόσιμο νερό σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πέλλα, η παρουσία του, αν και κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια, είναι συνεχώς αυξανόμενη.
Περισσότερα από 120.000 ευρώ ετησίως θα χρειαστεί να καταβάλει η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μόνο για το έκτακτο τέλος ακινήτων των κτηρίων της συνολικού ευαδού 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Από τα κτίρια αυτά, τα οποία είτε τα κληροδότησαν Μακεδόνες ευεργέτες, είτε ανεγέρθηκαν με χορηγίες και κρατικές ενισχύσεις, χρηματοδοτείται το έργο της εταιρείας, ενώ μόνο για το κτίριο του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος ευαδού 11.000 τετραγωνικών μέτρων, η εταιρεία αναγκάζεται να πληρώσει έκτακτο τέλος 55.000 ευρώ. Αν και το θέατρο της οφείλει μισθώματα 265.000 ευρώ, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.